Γεια σας! Έφτασε η ώρα να κλείσουμε την ψηφοφορία για την ανάδειξη της κορυφαίας δεκάδας στην ιστορία της Ευρωλίγκα, που είναι αποκλειστική χορηγία από το Sustainium Plus. Νίκος Μαδογιάννης, Αντώνης Καλλικαβούρας και πλέον ψηφίζεται για τους παίκτες που απαρτίζουν την κορυφαία δεκάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, δηλαδή από το 1988, όταν ξεκίνησε ο θεσμός του Final Four ουσιαστικά, γιατί είχαν γίνει κάποια Final Four στο παρελθόν, μέχρι και την σημερινή εποχή και ουσιαστικά την περσινή σεζόν που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Άρα θέλουμε να βγάλουμε αυτό που, για το οποίο θα μιλήσουμε. Ναι, ουσιαστικά φτιάξουμε την δική μας καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών. Η Ευρωλίγκα φτιάξε την ομάδα της δεκαετίας, εμείς θα βγάλουμε την ομάδα της 30 ετίας. Και πάρα, 30 συν. 30 συν 2. Συν 2, ουσιαστικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με Λάγκες τώρα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να κόψεις κάποιους. Δεν είναι τα δύσκολα. Για τα ναι, δύσκολα είμαστε. Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Τα γκάρτ μου είναι Γιασκεβίτσιους, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Πανούλης. Τους ίδιους τέσσερις έχω και εγώ. 100% Νίκο. Διαφοροποιούμε. Δεν έχω βάλει τον Παπαλουκά. Δεν έχω βάλει τον Παπαλουκά, έχω βάλει τον Δανίλοβιτς. Τον Δανίλοβιτς. Τα τριαροτεσάρια μου είναι Μποντιρόγκα, Πρίντεζης, Κούκο, Τσράτζα. Εγώ έχω βάλει τον Μάρκετ για τον Πρίντεζη. Το στίγμα εκείνη τη μακρύ. Εγώ έχω βάλει τον Δανίλοβιτς αντί για τον Πρίντεζη. Επειδή μπορώ. Έχουμε και ανακατοσούρες. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είχε βάλει χέρι, επειδή μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, το Δανίλοβιτς σέντερ τώρα για τα σέντερ. Και τα σέντερ μου, Σαμπούνης Μπατίστα. Οκ. Εγώ με τον Κωνσταντίνο έχουμε μόνο μία διαφορά. Τον Πρίντεζη. Πρίντεζης και εγώ έχω τον Δανίλοβιτς. Σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε ακριβώς τα ίδια. Και στους Σαμπούνις. Εγώ τους Σαμπούνις. Σαμπούνις Μπατίστα. Και να μην βάλεις. Το Σαμπούνις δεν τον έβαλα. Καταρχήν το λατρεύω τους Σαμπούνις. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος Ευρωπαίος που πάτησε ποτέ σε γήπεδο μπάσκετ. Τουλάχιστον μέχρι την τωρινή γενιά που είναι λίγο δύσκολο να συγκρίνουμε με τους παλιούς. Αλλά δεν θεωρώ ότι το στίγμα του στην Ευρωλίγκα όλα αυτά τα χρόνια είναι τόσο. Δεν έχει άγχο αυτό. Αν ήταν καιρό, αν είχε παίξει ολόκληρη την πρώτη δεκαετία, α πούμε, μπορεί να έχει 25-6 πράγματα. Δεν ξέρω να πάει κάτι. Αλλά εδώ που τα λέμε, από το 88 μέχρι το 2020 πήρε ένα ευρωπαϊκό. Εμένα το κριτήριό μου είναι περισσότερο πλέον στη σούμα η συλλογή τίτλων σε πρωταγωνιστικό επίπεδο παρά οι κομίτες της μίας φοράς ή έστω και των δύο. Και γι' αυτό ο άλλος μου ψηλός είναι ο Σάβιτς. Είναι η μόνη θέση στην οποία προβληματίστηκα. Σκεφτόμουν τον Χάιμς. Σχεδόν κορώνα γράμματα έβγαλα τον Σάβιτσα του Χάνης. Τώρα που το σκεφτόμαι και εγώ. Μαζί με τον Μπατίστα, έτσι κάνει τον Μπατίστα. Ναι, ο Μπατίστα είναι και για τους τρεις. Αλλά και εγώ κανονικά μεταξύ Σάβιτσα και Χάινς πήγα, ή έπρεπε να πάω μάλλον, αλλά τελικά πήγα από τον Σαμπόνις λόγω διαφοράς ποιότητας. Ναι. Τον Πρίντεζη δεν τον έφερα και εγώ, έβαλα τον Πάρκερ. Οι υπόλοιποι forward είναι Μποντίρογκα, Κούκος και Ράτσα. Ήταν πάρα πολύ εύκολο έτσι. Αν υπάρχει κανένας εκεί έξω που δεν ψηφίζει στους φόρμουλους Μποντιρόγκα, Κούκος και Ράτσα, πρέπει να κάνει φροντιστήριο. Για Σκεβίτσιος, Διαμαντίδης, Σπανούλης και εδώ φροντιστήριο. Σωστό. Και είπαμε εγώ έχω τον Ντανίλοβιτς. Ο Αντώνης έχει τον Ντανίλοβιτς αλλά σε άλλη θέση και έχω μέσα από τον Παπαλουκά. Ναι. Όπως και ο Κωνσταντίνος, δύο ψήφια για τον Παπαλουκά. Άρα ουσιαστικά είναι στην γκαζέτα all time. Πάντως, παιδιά, αν αναλογιστείτε ότι ο Ράτσα, ο Μποντιρόγκα, ο Μπατίστ, ο Σάρας, ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς και ο Σπανούλης, 7 στους 10 δηλαδή από τους δικούς μου, ήταν σε κορυφαίο επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βάλε για τους δικούς μου και τον Σάβιτς και τον Χάιμς. Βέβαια. Απλά, ναι, ο Σάβιτς δεν έπαιξε σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Γενικά στους 13, νομίζω που είπαμε, από τους 13 δεν έχουν παίξει ελληνική ομάδα μόνο ο Σαμπόνης και ο Πάρκερ.
Ναι. Εντάξει, πάντως, αν αναλογιστούμε. Τι έχουμε ζήσει. Όχι, αν αναλογιστούμε. Το κούκο. Τι έχουμε ζήσει. Αν αναλογιστούμε ότι στην κορυφαία ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκα τα τελευταία 32 χρόνια βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα τρεις Έλληνες παίκτες στους γκάρτς, Διαμαντίδης, ο Παλουκάς, Σπανούλης, νομίζω ότι μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να καταλάβουμε τι είχαμε αυτή την πενταετία 2004-2009 που σαρώσαμε τους τίτλους σε εθνικό και διασυλλογικό επίπεδο σε επίπεδο περιφέρειας. Νομίζω ότι το μεγάλο θεάς ουσίας είναι αυτό, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στη λίστα με τους πρώτους της assist, είναι και ο Καλάθης, είναι και ο Ζήσης, είναι και ο Σλούκας. Μιλάμε για τρομακτικές προσωπικότητες. Αυτό για όσους βαχαλίζονται ότι μόλις φύγουν οι συγκεκριμένοι παίκτες, οι τελευταίοι που έχουν μείνει ενεργοί, ότι θα είμαστε ακόμα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα είμαστε. Μακάρι να είμαστε, αλλά δεν θα είμαστε. Τέτοια συσσόρευση ταλέντου και θεάς ουσίας δεν νομίζω ότι θα ξανατύχει εύκολα στην Ελλάδα. Νομίζω το μεγαλύτερο επίτευγμα στο δικό μου μυαλό είναι ότι αν η ισπανική έκδοση του Gazda.gr, η λιθουανική, η γερμανική έκδοση του Gazda.gr έκανε κάτι αντίστοιχο, δεν νομίζω να έλειπε ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης, ενδεχομένως και ο Παπαλουκάς. Δεν είναι ότι το κάνουμε επειδή είμαστε Έλληνες. Δεν θα έλειπε ούτε ο Παπαλουκάς, γιατί μπορεί ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης να Ισπανοί μπορεί να είναι τον Ναβάρο. Να έφτασαν στο thrive τους πιο μετά από τον Παπαλουκά. Ο Παπαλουκάς ήταν αυτός ο οποίος έδειξε τον δρόμο και τους τράβηξε. Και μπορεί να ισχύει και το αντίθετο αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή στο μυαλό τους οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Ρώσοι, ειδικά οι Ρώσοι. Τον Παπαλουκάνο τον έχουν πολύ πιο ψηλά από τον έχουμε εμείς. 100%. 100%. Σωστά. Οι Ισπανοί να έχουν τον Σπανούλη και τον Διαμαντίδη, γιατί τους είχε κάνει διάφορα στιγμή. Μας αρέσει να τους απαξιώνουμε κιόλας. Και τον Καλάθη και τον Σλούκα. Ναι. Προπονητής ο Μπράδοβιτς, έτσι θα νομίζω ότι χρειάζεται. All time classic. Με βοηθώ Ντούντα, απλά για λόγους σεβασμούς, νομίζω θα το άλλαζε ο ίδιος ο Μπράδοβιτς. Για μια άλλο πολύ. Όχι για βοηθό, για τεχνικό σίγουρο. Τεχνικό νέα αυτό. Γιατί βοηθός πρέπει να είναι ο Ιτούδης. Δηλαδή είναι... Για να κανονίζω πού θα πούμε το κρασάκι μας μετά το... Τεχνικό σίγουρος Ντούντα, προπονητής ο Μπράδοβιτς, πρώτος βοηθός Ιτούδης, δεύτερος βοηθός... Σερόπουλος. Όχι. Πώς να πάρουμε έτσι. Α, για all time, λέμε για τη δεκαετία. Όχι βοηθός. Καλύτερο προπονητή τη τριάδα για του δύο πρώτου. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι ο Ιβκοβιτς ο Μπράντοβιτς. Στην Ευρωλίγα όλα αυτά τα χρόνια, καλύτερο σε τι. Όλα αυτά τα χρόνια, είπαμε δεκαετία. Εγώ σκεφτόμουν τον Κέρσον κάποια στιγμή πάντω. Κάτσε. Στη δεκαετία των υπερομάδων. Είναι δύσκολο να τα. Τον τρίτο πρέπει να βρούμε. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό σε ρώτησα. Για τα δύσκολα, δεν μου σπρίτ. Ο Μεσίνα, συμφωνώ. Ο Μεσίνα. Ίσως ο Μεσίνα λόγω παρουσιών. Το Μεσίνα θα είναι εκτός δεκάδας του Μεσίνα. Λοιπόν, αυτό είναι αντικείμενο μιας πολύ ωραίας μπάσκετ κουβέντας. Για το συνομέλο. Να έχουμε και προπονητή καλεσμένο όμως, γιατί αυτά που καταλαβαίνουν οι προπονητές εμείς δεν τα καταλαβαίνουν. Σωστά. Ο χειρότερος προπονητής είναι καλύτερος από τον καλύτερο δημοσιογράφο. Τα ξαναλέμε. Προς τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, αυτές ήταν οι επιλογές μας για την κορυφαία δεκάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Ευχαριστούμε το Sustainium Plus για την ευγενική χορηγία. Ψηφίστε και εσείς τους αγαπημένους σας παίκτες από το 1988 μέχρι και το 2020. Φτιάξτε την αγαπημένη σας πεντάδα.